Αυτές τις απαράδεκτες εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός πέριξ του αστυνομικού μεγάρου στα μέσα Ιουλίου, με τους δημότες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους με φόντο τις υγειονομικές βόμβες από τα βουνά σκουπιδιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν φιλότιμο τίποτα. Καλό είναι να γίνει μια μέρη ώστε αυτά κάποτε μας να μαζευτούν. Είναι, πιστεύω, θέμα αρχών. Γεμάτο σκουπίδια, γεμάτο σακούλες. Δεν βρέθηκε ένας να πάει να τις μαζέψει. Άσε αυτού καθηγή, δεν τους ενδιαφέρει. Λίγες μέρες μετά, μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου ανέλαβαν δράση στα επίμαχα σημεία, με την κατάσταση να έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τις εικόνες των προηγούμενων ημερών. Παρατηρούμε ότι υπέρεξ της βιομηχανικής πραγματικά υπάρχουν τέτοιες αιστείες. Είναι σε κάθε περίπτωση στις αρμοδιότητες του Δήμου Ηρακλείου. Όπως σημειώνουν δημότες, αν συνεργεία του Δήμου δεν προχωρούν στο συστηματικό καθαρισμό των συγκεκριμένων χώρων, τότε θα σχηματιστούν και πάλι μεγάλες κομματερές σκουπιδιών. Αργητικό φαινόμενο, διότι γνωρίζετε ότι η βιομηχανική βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο, φιλοξενεί το μέγαρο το αστυνομικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτή η εικόνα μας τιμά. Πρώτα απ' όλα να χαρτογραφηθούν πλήρως αυτές οι αιστείες και σε δεύτερη φάση να γίνει, ας πούμε, έτσι μια γενναία επιχείρηση. Πρέπει να κάνουν ενέργειες αυτοί που είναι υπεύθυνοι, να ελέγχουν. Πρέπει συνεχώς να υπάρχει ομάδα, δεν ξέρω πώς, ως τύπου περιφρούρηση για αυτές τις περιπτώσεις. Αναφορικά με τις εικόνες που επικρατούν εντός βιομηχανικής περιοχής, ο Λευτέρης Αντωνακάκης δηλώνει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με την καθαριότητα, ωστόσο θα μπορούσε να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, καθώς όπως επισήμανε, οι επιχειρηματίες πληρώνουν τέλη τόσο στον Δήμο όσο και στον φορέα διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης αδυνατεί να το κάνει αυτό, διότι θεωρεί ότι από τη στιγμή που ο Δήμος είναι στα καθήκοντα μέσα του Δήμου, θεωρεί ότι έτσι γίνεται κάπως η δουλειά. Δεν είναι όμως ακριβώς. Δεν είναι στράτη, δεν είναι και από εσάς τέλη καθαριότητα. Βεβαίως. Μέρημνα θα υπάρξει και για τα ξερόχορτα που υπάρχουν σε διάφορα σημεία στη ΒΠΕ, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αναθέτουμε εργολαβία για τα ξερόχορτα σε κάποια σημεία. Ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που γνωρίζετε ότι σε κάθε περίπτωση είναι και επικίνδυνα.